Φως στο τούνελ των διαπραγματεύσεων άρχισε να φαίνεται μετά και την ανταπόκριση της Χαμάς στην πρόταση Biden για κατάπαυση του πυρός. Από την Ουάσιγκτον άρχισε να διαρρέει πως είναι σημαντική η πρόοδος που έγινε ανάμεσα στις διαβουλεύσεις των εμπλεκόμενων πλευρών. Η Χαμάς έκανε μια αρκετά σημαντική προσαρμογή στη θέση της σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων. Η καλή πορεία που φαίνεται να ξεκίνησε το όχημα των διαπραγματεύσεων θέλει ακόμη χρόνο προκειμένου να φτάσει στο προορισμό του, που είναι η κατάπαυση του πυρός. Δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί μια συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες. Η θετική εξέλιξη των πραγμάτων οδήγησε το Ισραήλ στην απόφαση να στείλει άμεσα αντιπροσωπεία προκειμένου να συνεχίσει την διαπραγμάτευση για την ομερία των Ισραηλών πολιτών. Αμετακίνητος ωστόσο από τις θέσεις του ο Νετανιάχου, που δηλώνει ακάθεκτος το στόχο για πλήρη εξάλληψη της Χαμάς. Εν μέσω φόβου για ξέσπασμα περιφερειακών συγκρούσεων αλλά και τρομερής απαξίωσης του εκλογικού σώματος, οι Ιρανοί πολίτες οδηγούνται στην κάλπη για τον διάδοχο του Εμπραχήμ Ρέισι. Η μάχη δίνεται ανάμεσα στον σκληροπυρηνικό Σαΐντ Τζαλίλη και τον μετριοπαθή Μασούτ Μπεζεσκιάν. Με το ενδιαφέρον για τον νικητή να στρέφεται και στο Τελαβίβ για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η αποχή αποτελεί τη μεγάλη πληγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου πολιτικού ηγέτη του Ιράν. Κατά τον πρώτο γύρο άγγιξε το 60% την ώρα που ο Ιρανός θρησκευτικός ηγέτης προσπαθεί να διαχωρίσει την απάθεια του εκλογικού σώματος από την αποστροφή προς την Ισλαμική κυριαρχία. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά αύριο το πρωί.